Τύπουν ο κύριος Οικονομίδης από το Αττικό Νοσοκομείο. Αποτελεί η ισχυμία της Στεφανίας μικροκυκλοφορίας σημαντικό παράγοντα για την καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, κύριε Οικονομίδη? Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική αυτή πρόσκληση και νομίζω ότι και οι προηγούμενοι ομιλητές αλλά και η πρώτη ομιλήτρια ξεκαθάρισε ότι όταν μιλάμε για την καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, η παρουσία των συνοσηρωτήτων τόσο από μελέτες παρατήρησης όσο και από κλινικές μελέτες παρέμβασης είναι σημαντική και κυμαίνεται σε ποσοστό από 50-70% για την υπέρταση, από 20-50% για την κολπική μαρμαργή, από 16-50% σχεδόν για τη διαβήτη και ένα 32-50% για την στεφανία νόσο. Άρα είναι μία νόσος που συνδέεται άμεσα με συνοσηρώτες, οι οποίες συνοσηρώτες έχουν σε ένα βαθμό διαταραγμένη την στεφανία μικροκυκλοφορία. Έτσι δεν είναι σπάνιο να βλέπουμε ασθενείς με δύσπνοια, νύχα 2 ή και 3 καμιά φορά, με ένα κλάσμα εξώθησης διατηρημένο 60%, αλλά όταν μελετάμε τη μυοκαρδιακή παραμόρφωση βλέπουμε ένα strain της τάξης 16% και βλέπουμε και φυσικά ένα χαμηλό κύμα εψιλον τόνους, όπως φαίνεται σε αυτή εδώ την εικόνα, στο ιστικό ντόπιο, στο πλάγιο τείχωμα. Ενδεικτικό της διαστολικής της λειτουργίας, όπως προηγούμενα αναφέρθηκαν. Και πράγματι, η νόσος, ναι, μεν έχει διατηρημένο το κλάσμα εξώθησης, αλλά έχει επηρεασμένη και τη συστολική της απόδοση, όπως και τη διαστολική. Και αυτό το καταδεικνύει και η αύξηση των ατριουρητικών πεπτιδίων NT-proBNP και η συσχέτιση του μυοκαρδιακού strain με τα επίπεδα του NT-proBNP. Και βεβαίως, δεν είναι μόνο νόσος της καρδιάς αυτής καθεαυτής, αλλά είναι και νόσος των αγγείων, γιατί αυτά πολλές φορές συνυπάρχουν και υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ καρδιάς και αγγείων, γιατί υπάρχουν κοινοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί, όπως θα δούμε, και μπορεί κανείς να διαγνώσει την παρουσία, παραδείγματος χάρη, καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, όταν είναι τόσο επηρεασμένο το έψιλον προς έψιλον τόνος, δηλαδή διαστολική λειτουργία, όσο και αυξημένη η αρτηριακή σκληρία συγκριτικά με όλους αυτούς τους δείκτες, όπως είναι ο όγκος του αριστερού κόλπου και η παρουσία υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας σε αυτή εδώ τη μελέτη. Και βεβαίως μπορεί κανείς να δει ότι παράμετροι όπως το strain σχετίζονται και στο διατηρημένο κλάσμα εξώθησης με κακή πρόγνωση στους ασθενείς αυτούς. Και αυτό γιατί υπάρχουν κοινοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα πολύ ενδιαφέρον σχήμα, το οποίο ήταν λίγο προφητικό, γιατί στηρίχθηκε μόνο σε πειραματικά δεδομένα τότε και θα σας δείξω και μερικά κλινικά μετά, όπου ουσιαστικά η παχυσαρκία, η υπέρταση, ο διαβήτης και άλλοι παράγοντες οδηγούν σε φλεγμονή, σε παραγωγή της Ιντερλευκίνης 6, TNF-α, ST2, Ιντερλευκίνης 1β και όλα αυτά επιδρούν στο ενδοθήλιο, αυξάνουν τα προσκολλητικά μόρια VCAM-ICAM, προσκολούνται τα λευκοκύτταρα, αυξάνεται το οξυδοτικό στρες, υπάρχει βλάβη του ενδοθυλίου με μειωμένη παραγωγή του NO, αυξημένο οξυδοτικό στρες στην περιοχή και αυτό με τη σειρά του επιδρά στο μυοκαρδιακό κύτταρο, μειώνεται, όπως είπε και η πρώτη ομιλήτρια, το CGMP, η κλινική, και αυτό επιδρά, μειώνει τα επίπεδα της πρωτεϊνικής κινάσης και αυτό έχει μια άμεση δράση στο μυοκαρδιακό κύτταρο, γιατί επιδράσει στη φωσφορίλωση της τιτίνης με αποτέλεσμα να γίνεται πιο σκληρό το μυοκαρδιακό κύτταρο. Και ήρθαν μετά τα δεδομένα από μυοκαρδιακές βιοψίες σε ασθενείς με HEF-PEF, μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, όπου εδώ συνέκρινε τη στένωση της αορτής, τη HEF-REF και τη HEF-PEF σε ασθενείς, αλλά και σε πειραματικά μοντέλα με ποντίκια. Και φάνηκε πραγματικά ότι υπήρχε αυξημένη μικροαγγειακή φλεγμονή, μετρώντας την σελεκτίνη, το ICAM, σε αυτούς τους ασθενείς με HEF-PEF, αυξημένο οξυδοτικό στρες, μειωμένη διαθεσιμότητα, όπως βλέπετε εδώ από τις μπάρες του νητρικού οξυδίου και βεβαίως μειωμένη δραστικότητα της πρωτεϊνικής κινάσης G και του κυκλικού GMP, ενδεικτικό της σε ασθενείς, σε μυοκαρδιακές βιοψίες ασθενών με HEF-PEF. Και επιπλέον σε μελέτες κλινικές όπου υπήρχε φλεγμονή εξαιτίας παραδείγματος χάρη αιωγενούς προσβολής του μυοκαρδίου, φάνηκε ότι η ανταπόκριση στην ακυδλοχολίνη ήταν μειωμένη στους ασθενείς που είχαν δύσπνοια, που είχαν εικόνα HEF-PEF και αυτό σχετιζόταν με τη διαστολική της λειτουργία, όπως
πολύ ωραία δείχνει αυτή εδώ η κλινική μελέτη. Και επιπλέον, όταν μελετήσαν τη ενδοθυλιακή λειτουργία χρησιμοποιώντας τον Reactive Hyperemia Index με το PAT, είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιεί την υπερεμία στο δάχτυλο, είδανε λοιπόν ότι αυτό σχετίζεται σημαντικά με την ικανότητα προς άσκησης κατά τη διάρκεια καρδιοαναπνευστικής άσκησης στους ασθενείς αυτούς και καθόριζε λοιπόν η ενδοθυλιακή δυσλειτουργία το πώς θα ανταποκριθούν αυτοί οι ασθενείς στην άσκηση. Αυτά λιγάκι προσπαθήσαμε τη σχέση μεταξύ αγγειακής δυσλειτουργίας και κοιλιακής δυσλειτουργίας να τα εξετάσουμε σε ένα πρόσφατο consensus paper και κοιτάξαμε ότι οι παράγοντες όλοι αυτοί, οι συνοσηρώτες όπως είναι ο ζαχαρόδης διαβήτης, η υπέρταση, οδηγούν σε μια σκληρία των αγγείων. Αυτή λοιπόν η παραγωγή, αυτή η σκληρία των αγγείων τι κάνει? Κάνει το κύμα, το σφιγμικό, να ταξιδεύει πολύ γρήγορα στην περιφέρεια, να ανακλάται και να επιστρέφει πάρα πολύ γρήγορα πίσω. Φυσιολογικά, όταν η ταχύτητα είναι μικρή, το κύμα αυτό, όταν επιστρέφει, επιστρέφει στη διαστολή και αυξάνει την πίεση αιμάτωσης των στεφανιαίων. Αντίθετα, όταν το αγγείο μας είναι σκληρό, ανακλάται και επιστρέφει πολύ γρήγορα, επιστρέφει στη συστολή, αυξάνει λοιπόν το μεταφορτρίο, άρα αυξάνει τις ανάγκες του μυοκαρδίου σε οξυγόνο και κλέβει από τη διαστολή, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πίεση αιμάτωσης των στεφανιαίων αγγείων. Και επειδή έχουμε την αυτορύθμιση στο στεφανιαίο δίκτυο, επειδή έχουμε μείωση λοιπόν της πίεσης, έχουμε άγγειο διαστολή του στεφανιαίου δικτύου, με αποτέλεσμα να έχουμε αυξημένες ταχύτητες, αυξημένη ροή στην ηρεμία και μειωμένη ικανότητα να αυξηθεί αυτή η ροή σε συνθήκες άσκησης ή όταν χορηγήσουμε, παραδείγματος χάρη, ένα αγκιοδιασταλτικό παράγοντα που είναι η αδενοσύνη. Έτσι λοιπόν, ο συνδυασμός όλων αυτών των συνισοριοτήτων με τη φλεγμονή, τη μικροαγγειακή, οδηγεί σε ενδοθυλιακή δυσλειτουργία και με τους μηχανισμούς που είπαμε σε σκληρία, μυοκαρδιακή, αλλά οδηγεί και σε αύξηση της αγγιοτενσίνης 2, σε μείωση του ενόου, άγγειο σύσπαση, αυξημένη σκληρία, η οποία συμμετέχει και αυτή στο μηχανισμό μείωσης της στεφανίας μικροκυκλοφορίας και στην μυοκαρδιακή ισχυμία. Και είναι γνωστό ότι η μυοκαρδιακή ροή εξαρτάται φυσικά από τον αγγειακό τόνο, εξαρτάται από την πίεση αιμάτωσης και είπαμε ότι η αρτηριακή σκληρία την επηρεάζει άμεσα, όπως και η φλεγμονή, από τη λειτουργικότητα της μικροκυκλοφορίας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή ενόου και είδαμε πως επηρεάζεται αυτή με τους μηχανισμούς και βεβαίως από εξαγγειακές δυνάμεις, όπως είναι οι αυξημένες διαστολικές πιέσεις, οι οποίες συμπιέζουν το τριχοειδικό δίκτυο και καταργούν μέρος της μικροκυκλοφορίας, ειδικά όταν έχουμε διαστολική δυσλειτουργία. Και έτσι, αυτή τη στιγμή, μελετώντας τη στεφανία εφεδρία ροής μετά από τη χορήγηση αδενοσύνης, ξέρουμε ότι όταν υπάρχει μια στένωση 70%, συνήθως το CFR είναι 1,3. Στους υπερτασικούς όμως, δεν είναι 3 όπως θα έπρεπε να είναι, όπως είναι η 3 ή 4 στα φυσιολογικά άτομα, αλλά είναι γύρω στο 2,4, ενδεικτικό της αυξημένης κυρίως ροής κατά την ηρεμία και της μειωμένης ικανότητας προς αγκιοδιαστολή λόγω της μειωμένης παραγωγής του ενόου στα πλαίσια των διαδικασιών που προηγούμενα περιγράψαμε. Και βεβαίως αυτό αφορά και άλλες παθήσεις όπως το διαβήτη, ειδικά αν υπάρχουν και σημεία διαβητικής εμβολιζοδοπάθειας, έχουμε ακόμα χαμηλότερες τιμές, αλλά και παθήσεις όπου έχουμε πόνο χωρίς την παρουσία στεφανίας νόσου ή και στην υπέρταση όταν σταδιακά έχουμε τους διάφορους βαθμούς υπερτροφίας. Και αυτή η διαταραχή στη στεφανία εφεδρία ροής φαίνεται ότι σχετίζεται με τα συμπτώματα κατά New York Heart Association. Η πρώτη είχαμε δείξει την άμεση σχέση της στεφανίας εφεδρίας ροής με τη μυοκαρδιακή παραμόρφωση σε ενοδιαγνωστέντες μη θεραπευόμενους ασθενείς, όπως και τη σχέση, και τη σχέση της αρτηριακής σκληρίας με την παθολογική στεφανία εφεδρία ροής στα πλαίσια των μηχανισμών που προηγούμενα αναφέραμε. Κοιτάξαμε τη συσπήρωση και την αποσυσπήρωση και κοιτάξτε πόσο παρατεταμένη είναι η αποσυσπήρωση σε έναν υπερτασικό ασθενή εξαιτίας της κλήρυνσης και της διαστολικής λειτουργίας του μυοκαρδίου. Και είδαμε πάλι ότι η στεφανία εφεδρία ροής σχετιζόταν με όλους τους δείκτες αποσυσπήρωσης ανεξάρτητα από τους διάφορους παράγοντες κινδύνου. Και βεβαίως η διαταραχή στην αποσυσπήρωση σχετιζόταν με υψηλά επίπεδα NT-proBNP και μειωμένη ικανότητα προσάσκηση. Και κοιτάξτε εδώ έναν ασθενή
από μία άλλη μελέτη μας, με μία στεφανία εφεδρία ροής 3,4, φυσιολογική. Αυτός ο ασθενής, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της χορήγησης αδενοσύνης, κατάφερε να αυξήσει τόσο το κύμα S κατά 60%, όσο και το κύμα ε στο TDI κατά 20%, ενδεικτικό το πόσο πάνε χέρι-χέρι η καλή λειτουργία της στεφανίας μικροκυκλοφορίας με την καλή απόδοση στη διάρκεια της άσκησης και το στρες. Αντίθετα, αυτός εδώ είναι πάλι ένας υπερτασικός ασθενής. Βλέπετε ότι η στεφανία εφεδρία ροής του είναι κοντά στο 2,1 και δεν αύξησε το S. Αντιθέτως, μάλλον το μείωσε κατά 7%, ενώ δεν υπήρχε καμία μεταβολή στο κύμα ε, που βλέπετε παραμένει το κύμα ε χαμηλότερο του α κατά τη διάρκεια του στρες, ενδεικτικό της σοβαρής διαστολικής δυσλειτουργίας. Το ίδιο μπορεί να δει κανείς και με τη χορήγηση δοβουταμίνης από μια άλλη εργασία, όπου η χορήγηση της δοβουταμίνης έδωξε παθολογική στεφανία εφεδρία ροής και αποκάλυψε ένα ε χαμηλότερο του α σε αυτόν εδώ τον ασθενή. Στους διαβητικούς ασθενείς, πολύ ωραία αναφέρθηκε και η πρώτη ομιλήτρια, κοιτάξαμε αν υπάρχουν διαταραχές στεφανίας εφεδρίας ροής και αν αυτές σχετίζονται με παθολογική λειτουργία των αγγείων, και είδαμε πραγματικά ότι μετά από τη χορήγηση ενός γεύματος γλυκόζης στα 120 λεπτά είχαμε μια ελάχιστη μείωση στους φυσιολογικούς, μείον 4% λόγω της υπεργλυκαιμίας. Αυτή ήταν στους συγγενείς πρώτου βαθμού σχεδόν 10%, ενώ στους δυσγλυκαιμικούς διαβητικούς ασθενείς η μείωση έφτανε το 15%. Και εδώ μπορείτε να δείτε ένα τέτοιο παράδειγμα ενός ασθενή, ο οποίος είναι διαβητικός και βλέπετε έχει 0,41 αυξημένη ροή στην ηρεμία, με αποτέλεσμα το CFR του να είναι κοντά στο 2,1. Και αυτοί οι ασθενείς είχαν ενδοθυλιακή δυσλειτουργία, μειωμένο πάχος ενδοθυλιακού γλυκοκάλικα, όπως το μετρήσαμε στην κλινική μας, στα 120 λεπτά, βλέπετε εδώ, τόσο οι συγγενείς όσο και οι δυσλειτουργικοί ασθενείς, και αυτοί οι ίδιοι ασθενείς είχαν κατά τη διάρκεια του γεύματος πτώση του strain, η οποία ήταν ακόμα μεγαλύτερη στους δυσλειτουργικούς ασθενείς. Άρα και εδώ βλέπουμε ότι η ίδια η υπερλυκαιμία μέσω της βλάβης του ενδοθυλίου και της στεφανίας εφεδρίας ροής οδηγεί σε μείωση, του μυοκαρδιακού strain σε συνθήκες ενός πλούσιου γεύματος σε γλυκόζη. Και εδώ βλέπετε την άμεση συσχέτιση αυτών των δικτών μυοκαρδιακής παραμόρφωσης και συσπήρωσης σε σχέση με τον πάχος και τη βλάβη του ενδοθυλιακού γλυκοκάλικα. Έτσι, αυτή τη στιγμή η βλάβη της στεφανιαίας μικροκυκλοφορίας θεωρείται ένα σημαντικό τμήμα της παρουσίας HFpEF στους διαβητικούς ασθενείς. Και μία άλλη ομάδα είναι οι ασθενείς με χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Εδώ είναι μία μελέτη με PET, που έδειξε επηρεασμένη την στεφανιαία εφεδρεία ροής και άμεσα σχετιζόμενη με τη διάρκεια της νόσου. Και εδώ είναι μία δικιά μας μελέτη που δείξαμε ότι αν παρέμβουμε αναστέλλοντας την ιντερλεκίνη 1, μπορούμε να βελτιώσουμε τη στεφανιαία ροή. Μπορείτε να δείτε εδώ πώς βελτιώθηκε το CFR από 2,5 σε 3,1 σε ένα τέτοιο ασθενή με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, και ποια ήταν η επίδρασή του σε διαστολικούς δείκτες, όπου μπορείτε να δείτε πώς βελτιώθηκε σημαντικά το έψιλον τόνος μετά τη θεραπεία και την αναστολή της φλεγμονής, παράλληλα με τη βελτίωση της στεφανίας εφεδρίας ροής, και υπήρχε άμεση συσχέτιση αυτών των δύο. Και κοιτάξαμε και τη σχέση της στεφανίας εφεδρίας ροής αρχικά πριν την παρέμβαση, και βλέπετε πόσο καλά σχετιζόταν πρακτικά με όλους τους δείκτες μυοκαρδιακής παραμόρφωσης, με την ενδοθυλιακή λειτουργία, αλλά πώς σχετιζόταν και με την αύξηση του νητροοξυδοτικού στρες σε αυτούς τους ασθενείς. Και εδώ, μετά την αγωγή, ένας ασθενής με ένα strain 18% και CFR 2,3 το βελτίωσε στο 22,5 με ένα CFR 2,9. Το ίδιο και σε ασθενείς με ψωρίαση. Είδαμε ότι είχαν παρόμοιο CFR με ασθενείς με στεφανία νόσο και ίδιο κλάσμα εξώθησης, και είχαν παρόμοιο οξυδοτικό στρες, παρόμοια εντελεχκίνη 6, αλλά και παρόμοιο μυοκαρδιακή παραμόρφωση, ενδεικτικό του πώς πάνε παράλληλα η βλάβη στη στεφανία μικροκυκλοφορία με τη βλάβη στην συστολική και διαστολική λειτουργία σε αυτούς τους ασθενείς. Και μετά, χορηγώντας πάλι αντιφλεγμονώδους παράγοντες, είδαμε ότι η σχέση και η μεταβολή του CFR σχετιζόταν με τη βελτίωση του GLS χρησιμοποιώντας τις κατηγορίες φαρμάκων. Ακόμα και σε ασθενείς συπτικούς, σε μονάδες όπου μελετήσαμε τη στεφανία εφεδρία ροής, είδαμε ότι σχετιζόταν άμεσα με την ιστική ισχυμία,
με ειδικούς δείκτες και, είχε και ανεξάρτητη προγνωστική αξία για την εξέλιξή τους μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Έτσι, αυτή τη στιγμή και σε ασθενείς που δεν υπάρχει στεφανιά νόσος, δεν υπάρχει ισχαιμία, φαίνεται ότι υπάρχει ανεξάρτητη προγνωστική αξία της στεφανίας εφεδρείας ροής. Και τελειώνοντας, έχουμε αγωγές για να το βοηθήσουμε αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι μπορούμε να μειώσουμε το αλάτι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ACE inhibitors, η βαμπραντίνη, ειδικά για τους ασθενείς με φλεγμονώδεις παθήσεις, να χρησιμοποιήσουμε την αναστολή της εντελευκίνης 1, αλλά και τους παράγοντες άρνη, γιατί μπορούμε να βελτιώσουμε την σκληρία και να βελτιώσουμε και την στεφανία μικροκυκλοφορία. Στους διαβητικούς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε GLP ανάλογα. Έχουμε σημαντική βελτίωση στην ενδοθυλιακή λειτουργία παράλληλα με τη βελτίωση στη μυοκαρδιακή λειτουργία. Ενώ στους διαβητικούς φαίνεται ότι η αλισκυρένη μπορεί να αυξήσει τα ενδοθυλιακά progenitor cells και να οδηγήσει σε βελτίωση τόσο της ενδοθυλιακής όσο και της αρτηριακής σκληρίας. Ενώ σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις που πρέπει να έχουμε στους διαβητικούς με την απώλεια αβάρους και τη ρύθμιση της υπεργλυκαιμίας. Και συμπερασματικά θα έλεγα ότι βλέποντας αυτό εδώ το σχήμα, η στεφανία μικροκυκλοφορία αποτελεί μέρος αυτού εδώ του φαύλου κύκλου, στον οποίο θα πρέπει και εδώ να παρέμβουμε, αν θέλουμε να περιορίσουμε την εξέλιξη και τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξόδησης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Συγχαρητήρια, Ιγνάτη. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι από τους λίγους γνώστες της παθοφυσιολογίας στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Το έχεις εξετάσει από όλες τις πλευρές και ιδίως με την κοιλιοαορτική σύζευξη. Έχεις κοιτάξει κάποια στιγμή την κόλπο-κοιλιακή σύζευξη, όπως είδαμε τις προηγούμενες ομιλίες με τις διάφορες φάσεις της λειτουργίας του αριστερού κόλπου, όσον αφορά σε σχέση με την λειτουργία διαστολική και συστολική της αριστερής κοιλίας. Την δηλαδή κόλπο-κοιλιακή σύζευξη με τους παράγοντες παραμόρφωσης. Είναι γεγονός ότι φαίνεται, τουλάχιστον από τις μελέτες που υπάρχουν, να επηρεάζεται λίγο πιο πολύ ο αριστερός κόλπος και πιο πρόημα σε σχέση με την προσβολή της αριστερής κοιλίας σε αυτές τις καταστάσεις. Και έτσι, επειδή ίσως είναι πιο λεπτό το τοίχωμα, επειδή δέχεται πολύ πιο έντονα τη δράση των αριστερών πιέσεων, φαίνεται ότι είναι τουλάχιστον η μυοκαρδιακή παραμόρφωση πιο πρόημος δείκτης και ίσως να έρχεται νωρίτερα. Δεν υπάρχουν ακόμα μελέτες που το εξετάζουν αυτό σε σχέση με το χρόνο, δηλαδή ποιο είναι πρώτο και ποιο είναι δεύτερο. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι και από τη μελέτη TopCat ότι η λειτουργία του κόλπου να έρχεται λίγο νωρίτερα και να είναι λίγο πιο ευαίσθητη από τη δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, αναφορικά τουλάχιστον στο κομμάτι της μυοκαρδιακής παραμόρφωσης. Ωραία. Τροφή για συζήτηση μετά, στο τέλος. Ευχαριστώ, Ιγνάτη. Προχωρούμε τώρα με ένα άλλο